φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, εδώ, στο γήπεδο της Πεύχης και στην προπόνηση της ομώνυμης ομάδας. Λοιπόν, η Πεύχη πέτυχε την προηγούμενη αγωνιστική, την πρώτη της νίκη, 1-0, εκτός έδρας επί του Άρη Χολαργού. Και μέχρι στιγμής, στις 5 πρώτες αγωνιστικές, έχει μία νίκη, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Μετέχει στον τρίτο όμιλο της Β' κατηγορίας. Μαζί μας τώρα έχουμε τον στόπερ της ομάδας, τον Χρήστο Τσιλιπίρα, ο οποίος ήταν και ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος στο παιχνίδι με τον Άρη Χολαργού. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η Πεύχη μέχρι στιγμής, 5 πρώτες αγωνιστικές, έχετε μία νίκη, αυτή που κάνατε με τον Άρη Χολαργού, και δύο ισοπαλίες. Για πες μου τη γνώμη σου γιατί μέχρι στιγμής στις 5 πρώτες αγωνιστικές, στην πορεία της Πεύχης. Στις γενικές γραμμές έχουμε πάει καλά. Θα μπορούσαμε να είχαμε και μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών. Είχαμε κάποιες ατυχίες. Είχαμε και ένα δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή, πιστεύω. Αλλά αντί για 5 βαθμούς, θα μπορούσαμε να είχαμε άνετα 7 με 8 βαθμούς μέχρι στιγμής συγκομιδή. Η ομάδα δουλεύει καλά και το βγάλαμε επιτέλους στο συγκεκριμένο αγώνα και συνδυάστηκε με το πρώτο τρίποντο της σεζόν. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με τον Παράδεισο. Θα πάτε για μία ακόμη νίκη. Ναι, προφανώς. Είναι πολύ σημαντικό μας και αυτό με τον Παράδεισο. Ειδικά γιατί παίζουμε εντός έδρας. Προς παρόν είμαστε αίτητοι μέσα στην έδρα μας. Μπορεί να μην έχουμε κερδίσει, αλλά έχουμε δύο ισοπαλίες. Θέλουμε να το συνεχίσουμε αυτό το σερί. Απλώς αυτή τη φορά θέλουμε να κερδίσουμε και να πιάσουμε κιόλας τον Παράδεισο σε βαθμολογία. Να πάρουμε επιπλέον ψυχολογία και να βγούμε για τη συνέχεια τη σεζόν. Πώς είναι η συνεργασία σου με το προπονητικό team, τον Γιώργο τον Αναγνωστόπουλο, τον Κυριάκο τον Μαυρίδη? Μια χαρά. Εγώ είμαι εδώ από πέρσι το Δεκέμβρη. Τους έχω μάθει πλέον καλά και όλα τα παιδιά. Έχουν έρθει και αρκετά καινούργια παιδιά, αλλά έχουν μείνει και πολλά από την περσινή ομάδα. Και έχουμε ένα καλό κλίμα. Είστε μια παρέα? Ναι, και έχουμε ένα καλό ρόσερ γεμάτο, το οποίο έχει πολλές λύσεις. Δηλαδή, άμα τραυματιστεί ή άμα λείψει ένα παιδί από τη βασική ενδεκάδα, θα είναι έτοιμα πολλά παιδιά από πίσω για να βοηθήσουν την ομάδα. Λοιπόν, είναι και ο αρχηγός εδώ, παρακολουθεί. Θα ήθελα να μου πεις ποιος είναι το πειραχτήρι στην ομάδα, ποιος κάνει τις περισσότερες πλάκες. Το πειραχτήρι. Εντάξει, υπάρχουν πολλά πειραχτήρια στην ομάδα. Σίγουρα αυτός δεν είμαι εγώ. Ο αρχηγός είναι τα πειραχτήρια, εντάξει. Είναι και τους οπαλούς εδώ. Και ο Σπύρος ο Σπυριδάκης είναι τα πειραχτήρια και ο Σπύρος ο κριτικός. Κάνετε παρέα και εκτός γηπέδου? Βρίσκεστε και εκτός? Ναι. Πολλά παιδιά, ειδικά τα παιδιά που είναι εδώ πέρα χρόνια και μένουν και κοντά. Ναι. Αλλά ναι, βρισκόμαστε. Εκτός από την Πεύχη, ποια άλλη ομάδα υποστηρίζεις? Σε Παναθηναϊκός? Όχι, ΑΕΚ. ΑΕΚ, έτσι. Και ποιον παίκτη θαυμάζεις, Έλληνα και ξένο? Έλληνα τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, που μικρό, και ξένο τώρα μου άρεσε πολύ ο Λιονέλ Μέση, αλλά είδωλό μου ήταν ο Ζεράρ Πικέ της Μπαρσελόνα. Α, ωραία. Τις υπόλοιπες ομάδες πώς βλέπεις τον όμιλο στον οποίο μετέχει η Πεύχη? Θεωρείς κάποιες ομάδες φαβορί στον όμιλο? Δυνατές ομάδες, καλές ομάδες? Από αυτά που έχω δει, σίγουρα ο Ατρόμητος Ουδαμός έχει πολύ καλή ομάδα, είναι και συγκορυφή της βαθμολογίας. Η Αθηναίδα επίσης έχει τόσο νερό με έμπειρους παίχτες. Και επίσης ο Θρίαμβος Χαδαρίου, που πέρσι έπεσε την Α' κατηγορία και τον είχα αντιμετωπίσει με την Νέα Ιωνία, ξέρω ότι έχει καλή ομάδα και από εκεί πέρα έχω δει ότι... και η Άμυλα Περιστερίου επίσης, αυτά είναι τα 4 φαβορί. Και βλέπω ότι η έκπληξη τη σεζόν μέχρι στιγμής είναι ο Ιπποκράτης. Ο οποίος και αυτός νεοφώτιστος και είναι αίτητος. Ναι, έχουν στον όμιλο μας πολλές νεοφώτιστες ομάδες και ομάδες που πέρσι κινδύνευσαν να πέσουν, αλλά φέτος παρουσιάζουν διαφορετικό πρόσωπο που έχω δει και είναι ένας αρκετά ισορροπημένος όμιλος που θα έχει μάχες και στην κορυφή και στη μέση της βαθμολογίας και στον πάτο για τον υποβάσμα. Ωραία. Χρήστο, σε ποιον αφιερώνεις τον γκολ που πέτυχες στο παιχνίδι με τον Άρη Χολαργού? Εντάξει. Στην οικογένειά μου, εντάξει να πω. Στην οικογένειά μου αυτό. Ωραία. Πάντα επιτυχίες στην Πεύχη. Υγεία να σου ευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να διεξαχθεί ομαλά το πρωτάθλημα, να μην έχουμε διακοπή. Ναι, ευχαριστούμε.